μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάμε σε μια είδηση που ανέδειξε χθες το Μέγκα, μια εξίσου αδιανόητη είδηση που πραγματικά, δεν ξέρω, πραγματικά σοκάρει για μία ακόμη φορά, και μιλώ για την υπόθεση του 14χρονου κοριτσιού από την Λακωνία, το οποίο έφερε στον κόσμο ένα μωρό, μιλάμε πάντα για ένα παιδί 13 ετών. Έφερε στον κόσμο ένα μωρό μετά από βιασμό από συγγενικό της πρόσωπο και από κάποιους άλλους αλλοδαπούς άνδρες, και μάλιστα αυτό το παιδί, όπως στη συνέχεια είπε, και μετά τη γέννα βιάστηκε από άλλο συγγενικό της πρόσωπο. Μια πραγματικά αδιανόητη ιστορία που, για να μας την εξηγήσει, είναι μαζί μας ο καλός συνάδελφος ο Ηλίας Τσίπας από την Αέρα Πάτρας. Να δούμε τις εξελίξεις και να δούμε πραγματικά τι έχει γίνει και πώς φτάσαμε να αποκαλυφθεί αυτή η τρομακτική ιστορία. Ηλία μου, καλώς μεσημέρι. Καλησπέρα, Αγγελική. Μια νέα υπόθεση βρήκες σχετικά με τον, μάλιστα βασικά με τους βιασμούς, διότι δεν πρόκειται για μια φορά, πρόκειται για άλλες φορές, ενός 13χρονου κοριτσιού από την Λακωνία. Έρχεται στο φως. Σωστά το είπες, μέσα από το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Μέγκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για μια υπόθεση που θυμίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή του βιασμού της μαστροπίας της 12χρονης στα Σεπόλια, το θυμόμαστε. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή Live News, η 13χρονη έμεινε έγκυος από τους κατ' επανάληψη βιασμούς της, όπως κατήγγειλε η ίδια στην αστυνομία, αμέσως μετά την καταγγελία, όπου η ανήλικη στην κατάθεσή της υπέδειξε δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι φέρονται να την βίαζαν. Η αστυνομία συνέλαβε τα δύο άτομα με τους ίδιους να παραδέχονται μεν την συνέβρεση με την 13χρονη, ωστόσο αρνήθηκαν την κατηγορία του βιασμού, σημαίνοντας ότι υπήρξε συγκατάθεσή της, κάτι που νομικά δεν υπίσταται. Συγκατάθεση ενός παιδιού, φυσικά είναι παιδί. Για μια ανήλικη, για ένα 13χρονο κορίτσι. Η αγγελική ιστορία γίνεται όλο και πιο τραγική, καθώς με βάση την δικογραφία που έχει σχηματιστεί ανάμεσα στους δράστες, βρίσκεται και στενός συγγενής του κοριτσιού, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη φυλακή για άλλα ποινικά αδικήματα. Να θυμίζουμε πως στα τέλη του 2022 το κορίτσι γέννησε σε κλινική της Αθήνας. Το σοκαριστικό είναι ότι μετά από νέα κατάθεση της ανήλικης, τον Φεβρουάριο του 2023, στις δικαστικές αρχές συνελήφθη η συγγενής της, ο οποίος, όπως κατάθεσε ανήλικη, τη βίαζε και φέρεται μάλιστα να είναι αυτός ο πατέρας του παιδιού που γέννησε η ανήλικη. Όπως αποκαλύπτεται, ο συγγενής της κοπέλας φέρεται να χρησιμοποιούσε ουσίες προκειμένου να προχωρήσει στις δικαστικές πράξεις του. Ακόμα πιο συγκλονιστική είναι η πληροφορία ότι μετά την γέννα, από και αυτό, Αγγελική, 13χρονη φιλοξενήθηκε σε έτερο συγγενικό της πρόσωπο στην Αθήνα, το οποίο φαίνεται επίσης να βίαζε και να κακοποιούσε την κοπέλα. Δηλαδή πραγματικά είναι εκτός λογικής όλο αυτό το πράγμα. Έτσι κι αλλιώς θα ήταν, πόσο μάλλον τώρα με όλα αυτά τα στοιχεία που μαζεύονται. Εγώ αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, παρότι είναι ένα ρεπορτάζ που τώρα δυστυχώς έγινε γνωστό, πάλι καλά που έγινε και γνωστό, τι να πω, δεν μπορώ να διανοηθώ πώς ένα παιδί φτάνει σε ένα μευτήριο να γεννάει ένα μωρό και να μην γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι κινητοποιήθηκαν τα πράγματα από εκεί, απλά εμείς τώρα το μάθαμε. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω πραγματικά είναι, και αν το γνωρίζεις κι εσύ, υπάρχει οικογένεια πίσω από αυτό το παιδί, μητέρα, πατέρας? Πώς έχει φτάσει αυτό το παιδί να βιάζεται από τα συγγενικά της πρόσωπα και από άσχετους? Ή δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που ζει μαζί της? Η κυρία, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ακόμη δεν έχει έρθει στο φως. Δεν έχει γίνει γνωστό. Πολλοί το αναρωτιούνται, πολλοί, σε πάρα πολλούς βρίσκεται στο μυαλό. Λογικά δεν υπάρχουν γονείς, διότι αν υπήρχαν οι γονείς και οι οποίοι φρόντιζαν για το καλό του παιδιού, δεν θα πήγαινε το παιδί από εδώ και από εκεί. Ναι. Δηλαδή από συγγενείς, και ο ένας να βιάζει και ο άλλος να βιάζει. Αναμένουμε ότι πρόκειται για μια περίπλοκη οικογενειακή κατάσταση στην οποία βιώνει το παιδί. Τραγική για την ακρίβεια, που την πληρώνει ένα μικρό παιδάκι. Λοιπόν, αναμένουμε τα νεότερα για αυτή την φοβερή υπόθεση, με την ελπίδα όλοι οι εμπλεκόμενοι να πάρουν ακριβώς αυτό που τους αξίζει. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο καλός συνάδελφος ο Ηλίας Τσίπας από το Αέρα Πάτρας.